Ωραία, Παρίσι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Weird Fact Share. Επιστρέψαμε από διακοπές, γεμίσαμε μπαταρίες, δεν μαυρίσαμε λέτε κάτσα κάτσα σκάς. Και το φθινόπωρο, ναι το είπα, το φθινόπωρο φίλοι μου μπαίνει με ωραιότατο τρόπο. It's chapter 2. Αυτό είναι 4. Και αλήθεια είναι ότι επειδή δεν ασχολήθηκα με την πρώτη ταινία που βγήκε το 17, είπα να κάνω το εξής. 2-1. Καλό! Πάρα πολύ καλό. Γιατί ο σωστής είναι φίλοι, πριν πάτε να δείτε το δεύτερο, πρέπει να δείτε πρώτα το πρώτο για επανάληψη. Μόνο εγώ το έκανα. Και επίσης θα θεωρήσω αυτονόητο ότι έχετε δει τη δεύτερη ταινία γιατί ακολουθούν spoilers. Προφανώς. Let's go. Νούμερο 1. Ένα πράγμα το οποίο με εξέπληξε όταν το έμαθα ήταν οι ικανότητες του Bill Skarsgård, aka Pennywise. Θυμάστε που σε κάποιες φάσεις το μάτι του Pennywise πήγαινε λίγο λουξά. Κάπως. Πώς το έκανε, ρε φίλε. Τη συγκεκριμένη λεπτομέρεια, ο σκηνοθέτης Άντι Μουσχέτη την ήθελε από την αρχή με τη λογική βέβαια ότι αυτό θα είναι CGI. Και ο Μπιλ ήταν σε φάση, bitch, please, I can do it on my own. I had kind of a lazy eye and I can like make it go. It was crazy because what are the chances that the actor that you cast can do that practically? Και το ίδιο συμβαίνει και με το κατοχύλος του που το πήγαινε έτσι προς τα κάτω, κάπως όταν χαμογελούσε έτσι. Okay, Μαρία, συμφωνήσουμε ότι δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά που κάνει ο Μπιλ για να τελειώνει. Και όταν το έκανε αυτό, έτρεχαν και σάλια και αυτό άρεσε για κάποιο λόγο στο σκηνοθέτη και ήταν σε φάση ναι, ναι, το κρατάμε, τα σάλια τα θέλουμε. Γενικά, σαν να ήταν φτιαγμένος για αυτό το ρόλο αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω τη φάση. Νούμερο 2. Ο χαρακτήρας που λάτρεψα από την πρώτη ταινία, παιδιά, ήταν ξεκάθαρα ο Έντι. Το παιδί έχει απίστευτες υποκριτικές ικανότητες και εκφράσεις. Πράγμα που επιβεβαιώνει και ο Bill Skarsgård σε ένα περιστατικό που είχε περιγράψει πριν από κάποια χρόνια. Ο Jack Dylan Grazer ήταν ο πρώτος με τον οποίο έκανε πρόβα ο Bill και δεν έκανε μια οποιαδήποτε σκηνή. Έκανε τη σκηνή που ήταν εκεί στο στοιχειωμένο το σπίτι, τώρα δεν ξέρω αν λέγεται διαφορετικά, που τον είχε αρπάξει και τον τρόμαζε, ρε παιδί μου, του φώναζε και αυτός έκλαιγε. Και ήταν τόσο πιστικός που όταν τελείωσε σκηνή, ο Bill τον ρώτησε αν είναι καλά, γιατί αγχώθηκε. You know, they yell cut, and I go, like, are you okay, Jack? He goes, love what you're doing. I love what you're doing with the character. I love what you're doing with the character. Νούμερο 3. Θυμάστε τη σκηνή που ο Μπεν είναι στη βιβλιοθήκη και κοιτάζει κάτι φωτογραφίες από το βιβλίο History of Old Derry. Σε μία από τις φωτογραφίες βλέπουμε κάτι πτώματα. Και στην πραγματικότητα τα πτώματα αυτά είναι αληθινά. Είναι από τον Εμφύλιο πόλεμο και συγκεκριμένα από τη μάχη του Gettysburg. Ήταν η μάχη με τις περισσότερες απώλειες. Creepy. Νούμερο 4. Και μια και είπα creepy, θέλετε να μετρήσουμε λίγο πόσες φορές είδαμε τον Pennywise κρυμμένο στην πρώτη ταινία χωρίς να τον πάρουμε χαμπάρι? Για πάμε. Ξεκινάμε από την πολύ αρχή, όταν ο Τζόρτζι κατεβαίνει κάτω στο κελάρι για να πάρει το κερί. Συνεχίζουμε με τη σκηνή στη βιβλιοθήκη που όταν το παρατήρησα, φίλε, μου σηκώθηκε τρίχα. Αλήθεια σας λέω. Αν παρατηρήσετε, η κυριούλα πίσω από τον Μπεν τον κοιτάει και χαμογελάει. Και υπάρχει και σε μία από τις φωτογραφίες που βλέπεις στο βιβλίο, θέλοντας προφανώς έτσι να δείξει ότι αυτός ήταν υπεύθυνος για την τραγωδία εκείνη. Μετά πάμε στη σκηνή όπου τα παιδιά του Losers Club είναι μαζεμένα για να δουν τι θα κάνουν με τις πληγές του Μπεν. Αν προσέξετε, πίσω τους υπάρχει ένα γκράφιτι και σε κάποιο σημείο της σκηνής υπάρχει κάτι επιπρόσθετο σε αυτό το γκράφιτι. Τέλος, φαντάζομαι όλοι θυμάστε την εκπομπή που εμφανιζόταν ο Pennywise όταν ο Χέντρι σκότωσε τον μπαμπά του. Τη συγκεκριμένη εκπομπή την έβλεπε και η μητέρα του Έντι όταν αυτοί ήθελαν να φύγουνε, τα μικρά στην αρχή, και ο μπαμπάς της Μπέβελη όταν αυτή προσπάθησε να ξεφύγει. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να έλεγχε και τους ενήλικες ο Pennywise. Και αυτό βγάζει νόημα αν σκεφτούμε τη σκηνή που κάνουν bullying στον Μπεν και περνάει ένα αυτοκίνητο και δεν κάνουν τίποτα αυτοί που είναι μέσα. Και αν θυμάστε, στο πίσω κάθισμα μετά βγαίνει ένα κόκκινο μπαλόνι. Μάλλον τους έλεγχε, φίλε. Νούμερο 5. Η σκηνή της Μπέβελη στο μπάνιο, εκτός από το να σε φρικάρει, είχε και έναν ακόμη σκοπό. Συμβολίζει ουσιαστικά τον υποσυνείδητο φόβο της ότι μεγαλώνει από έφηβη σε γυναίκα. Τώρα κατάλαβα γιατί έχει τόσο αίμα αυτή η σκηνή. Και το ότι τα αγόρια την βοηθάνε συμβολίζει ότι αποδέχονται αυτή την αλλαγή και οριμάζουν και αυτά μαζί της. Νούμερο 6. Το design της στολής του Pennywise έχω να σας πω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η ενδυματολόγος Jenny Bryant είχε πει ότι είναι βασισμένο σε διάφορες εποχές, όπως τη Μεσαιωνική, την Αναγεννησιακή, την Ελισαβεθιανή, έτσι λέγεται αυτό. Τέλος πάντων, τη Βικτοριανή, θέλοντας έτσι να δώσει έμφαση στο ότι ο Pennywise είναι αθάνατος. Άμα έχεις ιδέες, ρε φίλε. Και είναι σε ενδυματολόγος στο Hollywood.
Νούμερο 7. Η σειρά με την οποία φεύγουν τα παιδιά στο τέλος της πρώτης ταινίας επίσης δεν είναι καθόλου τυχαία. Πρώτος φεύγει ο Στάνλι, ο οποίος είναι και ο πρώτος που πεθαίνει όταν είναι μεγάλη. Δεύτερος φεύγει ο Έντι, ο οποίος πριν φύγει αγκαλιάζει τον Ρίτσι. Ο Έντι πεθαίνει στην τελική μάχη προσπαθώντας να προστατεύσει τον Ρίτσι. Τρίτος φεύγει ο Μάικ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από τον Χένρι, ωστόσο δεν πέθανε, αλλά εντάξει και πάλι κάτι παθαίνει. Η σειρά των υπόλοιπων χαρακτήρων δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, η αλήθεια είναι. Οπότε οι τρεις πρώτοι δεν ήταν τυχαία που έφυγαν έτσι. Εντάξει, μωρέ! Νούμερο 8. Και μπορεί ο Tim Curry να μην δέχτηκε να ξαναπαίξει τον Pennywise, αλλά τον βλέπουμε και στις δύο ταινίες. Στην πρώτη ταινία, στη σκηνή που ο Ρίτσι πλησιάζει το φέρετρο, γύρω του υπάρχουν πολλοί κλόουν. Σωστά. Ένας από αυτούς φοράει τη στολή που φορούσε ο Tim Curry το 90 στη μίνι σειρά. Και στη δεύτερη ταινία, όταν ο Billy μπαίνει σε αυτό το πράγμα με τους καθρέφτες στο Luna Park, στην αρχή βλέπουμε κάτι κλόουν να πηγαίνουν έτσι πέρα δόθε. Πέρα δόθε. Αμάν Ελένη, έπαθαν αυτοία. Και αυτοί φοράνε τη στολή του Tim Curry. Αυτό έλειπε να μην του εκτίσουν και φόρο τιμής. Εκτίσουνε λέγεται. Εκτίσουν. Λογικά. Νούμερο 9. Όπως θα έχετε καταλάβει, το νούμερο 27 έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την πλοκή της ταινίας. Και όπως βλέπουμε, σχεδίζεται και με διάφορα πράγματα γύρω από αυτή. Τι εννοώ? Ξέρουμε ότι το It εμφανίζεται κάθε 27 χρόνια, ωραία! Η πρώτη ταινία βγήκε 27 χρόνια μετά από την original mini σειρά του 90. Ο Jonathan Brandis, ο οποίος έπαιζε τον μικρό Bill στην mini σειρά του 90, πέθανε στα 27 του χρόνια. Η πρώτη ταινία βγήκε ένα μήνα μετά τα 27, 7η γενέθλια του Bill Skarsgård. Η Jaden Martell, Jeremy Ray Taylor και Nicholas Hamilton είχαν 27 χρόνια διαφορά από τους ηθοποιούς που έπαιζαν τους αντίστοιχους μεγάλους χαρακτήρες. Και οι επίσημες ημερομηνίες που βγήκαν και οι δύο ταινίες στην Αμερική, αν τις αθροίσουμε, μας κάνουν 27. Τώρα αυτό, αν είναι τυχαίο, είναι όντως creepy. Νούμερο 10. Στη δεύτερη ταινία έχουμε δύο πολύ δυνατά cameos. Το πρώτο, το οποίο δεν το κατάλαβα και ντροπή μου, είναι όταν γνωρίζουμε τον μεγάλο Ben. Λίγο πριν τον πάρει ο Mike τηλέφωνο, τον βλέπουμε να κάνει meeting με τα στελέχη της εταιρείας του. Ο πρώτος τον οποίο βλέπουμε είναι ο Ben, ο παλιός. Ο μικρός παλιός. Ενώ αρκετά αργότερα κάνει cameo και ο Stephen King, ναι, προφανώς όλοι τα καταλάβαμε, αλλά παιδιά, όφυλα να ενημερώσω. Ο Χριστός και η Παναγία. Νούμερο 11. Είχα καιρό να το κάνω αυτό. Παρατηρήσατε κάποια ομοιότητα ανάμεσα στη μητέρα του Έντι και στη γυναίκα του? Ένα κοινό μοτίβο, ρε παιδί μου. Οι τύποι στο cast είπανε, όχι απλά θα μοιάζει η γυναίκα του με τη μητέρα του, θα είναι και η ίδια, ρε φίλε. Και πράγματι, η ίδια ηθοποιός παίζει και την γυναίκα του και τη μάνα του. Οπότε η γυναίκα του Έντι είναι και η μητέρα του. Καθόλου περίεργο. Νούμερο 12. Θυμάστε στην πρώτη ταινία στο στοιχειωμένο σπίτι που ο Μπιλ και ο Ρίτσι πρέπει να επιλέξουν ποια πόρτα θα ανοίξουν? Είχε την πολύ τρομακτική, την τρομακτική και την καθόλου τρομακτική. Και προφανώς τα παιδιά την καθόλου τρομακτική θα άνοιγαν. Και βρήκαν ένα κοριτσάκι κρεμασμένο να του λείπουν τα πόδια. Φυσιολογικά πράγματα. Εμαντέψτε, τα πόδια αυτά θα βρίσκουν στη δεύτερη ταινία, που έπρεπε να κάνουν το ίδιο πράγμα. Αλλά εκεί επέλεξαν να ανοίξουν την πολύ τρομακτική γιατί θυμόταν ότι ήταν μπλόφα. Και την πάτησαν. Ηθικό δίδαγμα, όπως είπε και ο Ρίτσι, να επιλέγουμε πάντα τη μέση κατάσταση, παιδιά. Δεν θέλουμε ακρότητες. Νούμερο 13. Όσοι έχετε δει παλιές ταινίες, θα νιώσετε ίσως λίγο καλύτερα αυτό το fact. Μιλάω για το The Shining και το The Thing, στις οποίες γίνονται και κάποιες αναφορές. Στη δεύτερη ταινία, όταν ο Μπιλ προσπαθεί να πείσει το μικρό το παιδάκι να προσέχει γιατί του είπε ότι άκουγε φωνές, αν παρατηρήσατε, το πίσω μέρος του skateboard που κρατάει έχει το ίδιο μοτίβο με το χαλί από το The Shining. Και στη σκηνή που η Beverly είναι στην τουαλέτα που είναι γεμάτη από αίμα και προσπαθεί να κλείσει την πόρτα, ακούγεται κλασική ατάκα του Jack Nicholson. Here's Johnny. Ενώ από το The Thing έχουμε το κεφάλι του Stanley που είχε πόδια από αράχνη και το σκυλάκι που βρίσκουν όταν ανοίγουν τη μία πόρτα ο Bill και ο Richie, το οποίο μεταμορφώνεται. Έτσι, όμορφα πράγματα, όμορφα, ωραία πράγματα. Νούμερο 14. Κάποια στιγμή πριν ανακοινωθεί ποιοι θα είναι στο cast για τα μεγάλα παιδιά, ρώτησαν τα μικρά παιδιά ποιοι ηθοποιοί θα ήθελαν να παίξουν τους χαρακτήρες τους. Και δύο από τα 7 έπεσαν μέσα. Ο Finn Wolfhard και η Sophia Lillis. Μάλιστα το είχαν μεταφέρει στον Bill Hader ότι ο Finn τον είχε προτείνει και ο Bill ήταν σε φάση, μωρέ, τι γλυκό, να είναι καλά το παιδί, αλλά σιγά τώρα τι θα γίνει, θα με πάρουν για αυτό το πράγμα. Και μετά από 3 μήνες τον καλούν για να μιλήσει με το σκηνοθέτη του It και ήταν σε φάση... This Finn kid's like super powerful. Oh my god, he's running Hollywood. Yeah, he's like Joffrey. Like, bring him to me. Bring me the man who played Stefan. I want him to play me in the movie. Προφανώς και εγώ το ίδιο θα σκεφτόμουν. Νούμερο 15. Εν τω μεταξύ, θυμάστε καθόλου αυτή τη διαφήμιση?
Hello, ladies. Look at your man. Now back to me. Now back at your man. Now back to me. Look down. Back up. Where are you? You're on a boat with the man your man could smell it. I'm on a horse. Ο Μάικ είναι αυτός. Και δεν έχω ιδέα γιατί ξέρω τόσο καλά αυτή τη διαφήμιση. Αυτή η μάρκα σαμπουάν δεν νομίζω ότι υπάρχει στην Ελλάδα. Ή μήπως υπάρχει. Αυτά ήταν λοιπόν τα facts για το IT. Μπορεί να τα ξέρετε, μπορεί να μην τα ξέρετε, μπορεί να χαιστήκατε κιόλας. Προσπαθώ να θυμηθώ αν σαν παιδί με τρόμαζαν οι κλόουν, αλλά καταλήγω πως όχι και νομίζω είναι κι ένας από τους λόγους που δεν με φόβησε ποτέ τόσο πολύ αυτή η ταινία. Παρ' όλα αυτά, η δεύτερη έχω να πω ότι μου άρεσε και okay, μπορεί να ήταν λίγο μεγαλύτερη από όσο ίσως θα έπρεπε, αλλά εμένα προσωπικά δεν με πείραξε τόσο πολύ όπως τους περισσότερους. Έχω ένα κόλλημα εγώ, όταν βλέπω σε μια ταινία ή σειρά παιδιά και παίζουν ενήλικες τα παιδιά, έχω μια τέτοια ότι θέλω να μοιάζουν ρε φίλε και αυτή η ταινία το έκανε τέλεια. Νομίζω δεν παίζει να μπορούσαν να βρουν ηθοποιούς που να παίζουν τόσο καλά και να μοιάζουν όντως με τα παιδιά. Δηλαδή... Μπράβο, μπράβο, όχι μπράβο. Το κεφάλαιο IT λοιπόν κλείνει για μας και ανοίγει ένα άλλο, άσχετο λίγο, αλλά είναι ο Joker. Παιδιά δεν ξέρετε πώς το περιμένω, μας έχουν κάνει τεράστιο hype. Χόκκιν, κάνε τα μαγικά σου. Μέχρι τότε, ευχαριστώ που με είδατε και τα λέμε στα επόμενα facts. Bye!